εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτη το πνεύμα της αληθείας, το παντοχού παρών και τα πάντα πληρώνω. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσε εμήν και καθάρισε εμάς από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέντα σιγά σιμών. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημείς είναι αυτό, την Θεοτόκον βοήσομεν. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Ευχαριστώ. Εκείνο λέει, παραλαβών ο Ιησούς τους τρεις μαθητάς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανέβη εις όρος υψηλών. Και μεταμορφώθη έμπροσθεν αυτόν, το πρόσωπό του Κυρίου έλαμψε όπως ο ήλιος. Τα δε η μάτια αυτού εγένουν λευκά ως το φως. Και εκεί εφάνει ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι είχαν φύγει χιλιάδες χρόνια πρόξου, και συλλαδούντες με το Χριστού, βουλιάζανε. Και ο Πέτρος ενθουσιάστηκε πάρα πολύ και είπε, Κύριε, καλό είναι να κάνουμε τρεις σκηνές εδώ, μία δι' εσέ, μία δι' του Μωυσή και μία για τον Ηλία, για να μείνουμε εδώ, είναι πολύ ωραία. Όταν τον είδανε μεταμορφωμένο τον Κύριο, δεν φοβήθηκαν. Αλλά όταν του σκέφτεσαι νεφέλη από τον ουρανό, ο Πατέρας ο Παντοδύναμος, και ακούστηκε η φωνή του Θεού, από το φόβο οι τρεις μαθητές πέσανε με το πρόσωπο καταγή, ως νεκροί, από το φόβο. Και τι είπε με καλοσύνη ο Πατέρας,
ο Θεός. Με καλοσύνη. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Αυτό ακούγεται. Ό,τι είπε, ό,τι θα σας πει το παιδί μου, αυτό θα κάνει το παιδί. Γιατί είναι δίκαιο. Και πήγε μετά τους ξύμισε τους μαθητές, σηκωθείτε απάνω και μη φοβήστε, λέει. Σηκωθήκανε και δεν είδανε κανένα άλλο παρά τον Ιησού όπως ήτανε και πριν. Και που κατεβαίνανε στο κατήφορο, τους παρήγγειλε να μην το πούνε προτού ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Μην το πούνε. Όταν κατέβηκανε κάτω που ήταν και οι υπόλοιποι μαθητές, ένας πατέρας δυστυχισμένος, το Ευαγγέλιο του σημερινού, πολύ δυστυχισμένος, και είπε, Κύριε, λέει, εάν δύνασε, λέει, να θεραπεύσει και το γιο μου, λέει, διότι σε λυνιάζε, λέει. Και το ρίχνει πόντρα στο νερό να το πλήξει ή πόντρα σε ποτέ να το κάψει. Αν δύνασε, εάν δύναμε, πάντα δυνατά το πιστεύω να του λέει, πιστεύεις εσύ ότι εγώ μπορώ να το θεραπεύσω. Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησε με την απιστία. Πιστεύω και εμείς πιστεύουμε θα να μας βοηθήσει στην απιστία. Κατά αυτό να το ζητήσουμε οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Φέρτε τον αυτονόδη. Και μόλις τον πήγανε κοντά τον επιληπτικό τον νέο, πέφτει κάτω και έβγαλε αφρούς από το σώμα και χτυπιόταν. Έτριξε τα δόντια. Φοβερή αρρώστια. Και ρωτάει ο Κύριος τον πατέρα του, από πότε έπαθε το παιδί σου. Παιδιόταν το μικρό παιδί. Άρα μήπως είναι και η αμαρτία των γονέων για να παιδεύει τα τέκνα. Πιθανό. Πιθανό να είναι αυτό που είναι. Αυτό που είπε. Και διέταξε τότε το πνεύμα το πονηρό και το κουφό να εξέρθει από τον άνθρωπο αυτό και να μην ξαναεπιστρέψει. Να μην ξαναεπιστρέψει. Πνεύμα το κουφό και άλλα το λέει, φύγε και να μην επιστρέψει πάλι στον άνθρωπο αυτό. Να μην επιστρέψει. Και τον έριξε κάτω ως νεκρό. Και είδε ο Κύριος ότι μαζευόταν ο κόσμος και είπαν ότι πέθανε ο άνθρωπος αυτός. Διότι ήταν μεγάλος, ήταν μικρός. Πέθανε. Και το πιάνει από το χέρι ο Κύριος και το σήκωσε. Του λέει, πάρε το παιδί σου, δεν ξαναέρχεται αυτό το κακό που είχε, δεν ξαναέρχεται. Όταν όμως πήγαν στο σπίτι, ρωτήσαν οι Ελληνίδες γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, θεραπεύσουμε τον άνθρωπο αυτό, πρώτον για την απιστία που έχετε και έπειτα αυτό το γένος λέει, για να φύγει χρειάζεται προσευχή και νηστή. Εμείς κάνουμε προσευχή, αγνή, καθαρή, νηστεία κάνουμε. Πιστεύουμε, ή μήπως τρώμε τον ακούδευρα που λένε. Πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε. Και πήρε τους μαθητάς, δεν ξαναμίλησε στον κόσμο και κατέβηκε κάτω στα περίχωρα του Ιορδάνη. Δεν ξαναμίλησε στον κόσμο ο Κύριος. Εκεί είπε μαθητές ότι ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων και θα με παραδώσουν στα έθνη και θα με σταυρώσουν. Θα σταυρωθώ. Αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Και ο Πέτρος είπε εκεί επιλέξει, Κύριε, λέγω, ξέρω ένα μέρος να κρυφτείς,
να μην σε βρει κανένας. Είπα γενο πίσω μου σατανά, του λέει. Φύγε από μένα, του λέει. Γιατί τον έβαλε ο πειρασμός να πει αυτή τη δεύση, δεν έπρεπε να πει. Λοιπόν, τις ημέρες αυτές όμως είχε αρρωστήσει ο Λάζαρος βαριά, ο φίλος του Χριστού. Πολύ φιλία, μεγάλη φιλία ήταν. Είχε αρρωστήσει βαριά. Και στείλανε άνθρωπο οι αδερφές του να πάει να συναντήσει τον Κύριο, να τον βρει, να του πει ότι ο Λάζαρος ασθενεί βάρος. Πήγε λοιπόν μετά από δύο μέρες πορεία, γιατί τις δύο μέρες να πας από τη Βιθανία στον Ιορδάνη, πεζοπορία. Δύο μέρες. Το βρήκε τον Κύριο και του λέει ότι ο φίλος ο Λάζαρος ασθενεί βαρέως. Του λέει θα έρθω να το θεραπεύσω. Λοιπόν. Θα έρθω να το θεραπεύσω. Και έφυγε ο άνθρωπος. Και μετά από δύο μέρες το είπε στους μαθητές του. Μετά από δύο μέρες το είπε στους μαθητές του ότι θα πάμε στη Βιθανία, λέει. Στη Βιθανία να πάμε, λέει. Δεν θυμάσαι όταν είμαστε εκεί που θέλανε να μας πυθοβολήσουν οι Βιθανές. Πώς θα πάμε, λέει. Του περναντήσει. Θα πάμε, λέει. Διότι ο φίλος μου ο Λάζαρος καθεύει. Κοιμάται, λέει. Άμα κοιμάται η ύπνο θα ψυπνήσει. Δεν έχει κάνει τέτοιο ύπνο. Ο Λάζαρος πέθανε. Και ξεκίνησαν να πάνε στη Βιθανία. Που είναι μισό χιλιόμετρο από τη από Ιερουσαλήμ. Μόνο μισό χιλιόμετρο. Όταν φτάσανε στη Σαμάρια, βράδυας. Ιδρωμένοι, κουρασμένοι και έστειλε δύο μαθητάς, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, για να βρουν κανένα σπίτι να μείνουν, να διανυκτρέψουν. Και δεν τους δέχτηκε κανένας. Και γυρίσανε στον Κύριο και είπανε, ο Ιωάννης ειδικά, του είπε, Κύριε λέει, δεν μας δέχτηκε κανένα σπίτι, λέει. Κανένας λέει. Να κάνουμε κι εμείς προσευχή, να ρίξει σαν τον Ηλία, να ρίξει φωτιά ο Θεός να τους κάψει. Όχι. Εμείς δεν έχουμε αυτό το πνεύμα του Ηλία, έχουμε το πνεύμα της ανεξικακίας. Ακούω δεν θα κάνουμε. Πάντα θα κάνουμε καλό. Ναι, το είμαι σαν προστόδος, το λύκει σε εμάς. Πάντα καλό να κάνουμε για να μην κάνουμε κακό στον άλλο. Το λύκει σε εμάς. Φτάσανε λοιπόν την άλλη μέρα στη Βιθανία. Η Μάρθα καρτερούσε στον δρόμο από εκεί που θα πήγαινε ο Κύριος. Μια φορά τον είδε να πηγαίνει και τρέχει και πέφτει στα πόδια του Κυρίου κλαίγοντας και του λέει Κύριε αν ήσουν εδώ ο Λάζαρος δεν θα είχε πεθάνει. Μάρθα σου λέει πίστευε και εγώ θα τον αναστήσω τον Λάζαρο. Ναι, Κύριε, το ξέρω ότι θα αναστηθεί ο Λάζαρος, αλλά θα αναστηθεί εν διασχάτη ημέρα, σε θαραπαρουσία. Εγώ είμαι η ζωή και η ανάσταση, είπε ο Κύριος. Εγώ είμαι και η ζωή και η ανάσταση. Δεν θέλω να πω ότι κάνω ό,τι ο Λάζαρος. Το μαθαίνει και η Μαρία η οποία ήταν στο σπίτι, γιατί είχαν επισκέψεις από μακρινά μέρη, συγγενείς, να πάνε να συλληπιθούν τις αδερφές του Λάζαρου. Και τις παρατάει τον κόσμο εκεί και τρέχει να πάει να συναντήσει τον Κύριο. Κλαίγοντας και όσοι την είδαν να κλαίει και να ανεβαίνει στον ανηφορικό δρόμο, γιατί είναι ανηφορικός ο δρόμος εκεί, είπανε θα πάει να κλάψει τον αδερφό του στον τάφο, ενώπισαν ο κόσμος. Αλλά αυτή πηγαίνει και συνήθισε τον Κύριο και πέφτει στα πόδια του Κυρίου και του λέει, είπε και αυτή τα ίδια. Ότι Κύριε λέει, εάν ήσουν εδώ, δεν θα είχε πεθάνει ο Λάζαρος. Μαρία σου λέει, πίστευε, έτσι λέει, έτσι λέει ο Λάζαρος.
πάμε στον τόπο εκεί όπου τον έχετε φτάσει. Φτάσαν στον τόπο, στον τάπο του Λαζάρου, είναι σπίτι του, βαθύ, με πολλές σκαλές, να κατέβει κάτω. Δεν κατέβαιναν όλοι, όλοι κάτω, γιατί έχει αγούσα, έχει δηλητήριο μας. Επειδή είναι βαθύ το τάπος. Είναι στενά, τα σκαλά είναι μικρά, στενά. Δηλαδή κινδυνεύεις να ανέβεις ένας κάτω και όλος να ανέβει κάτω. Λοιπόν, πολύ μικρά. Και σηκώνει τα μάτια στον ουρανό ο Κύριος και στα δάκρυα κατεβαίνανε σαν βροχή από τα μάτια του. Όσοι τον βλέπανε να κλαίει ο Κύριος, πολύ το λυπήθηκε, λέει, διότι θα είχαν μεγάλη φιλία από τον Λάζαρο. Και έπειτα είπε ο Κύριος να βγάλει την πέτρα από το στόμιο του μνημείου. Η Μάρθα επεμβαίνει, είπε, όχι Κύριε, να μην την βγάλω την πέτρα, διότι θα μυρίζει το σώμα του. Τώρα θα μένουν 4 ημέρες και 2 μέρες που είχε έξω, θα είναι 5-6 ημέρες. Θα μυρίζει το σώμα του. Ανοίγεται το δάκρυ. Να στυλώτητα. Το άνοιξαν. Και είπε ο Κύριος ότι «Πάτερ, εσύ πάντα με ακούς» και έπειτα φωνάζει τον Λάζαρο. «Λάζαρε, εσένα λέγω, έβγω έξω». Έβγα έξω του. Εάν η φωνή αυτή του Κύριου είχε πέσει στον Άδη αχαλήνωτος, έπρεπε να καναναστηθεί όλοι νεκροί. Αλλά το κάλεσε με το όνομα, ο Λάζαρος μόνο. Και τον είδε τον Λάζαρο να ανεβαίνει στις σκάλες, όπως ήταν φρισκωμένος, γιατί τα φρισκωσιώνανε, σαν τα μωρά παιδιά, όπως είχαν εκείνα τα χρόνια με τις φρασίες του λέγανε. Λοιπόν, τον είδε να ανεβαίνουνε και με αυτοί κόσμος, μόλις τον είδε να βγαίνει από τον τάφο, το κάνανε πλού σκροπήσαν όλοι, από τον φόβο. Είπε τώρα λύστε τον Λάζαρο, και αφήστε το να υπάγει. Το λύσανε και τον άφησαν να πηγαίνει μπροστά ο Λάζαρος και πίσω πήγαινε ο Κύριος με τους υπολείπους μαθητάς και αδελφές του και άδελφους μας. Προπορευότανε ο Λάζαρος. Τον είδε να κατεβαίνει στις χάρες του εκεί που είναι βαθύες στις χάρες, στο πορτάκι. Τότε δεν ήταν εκκλησία, τώρα είναι εκκλησία, είναι εκκλησία της Αγίας Μάρθας. Λοιπόν, κατέβηκε μέσα στο σπίτι και μπήκαν και οι άλλοι μέσα. Ο Κύριος κάθισε πάνω σε μια πολυθρόνα μαρμάρινη, η οποία είναι εκεί κοντά στο τέμπλο της εκκλησίας. Την έχουν εκεί την πολυθρόνα αυτή, μαρμάρινη. Η Μαρία από τον ενθουσιασμό που είχε παίρνει ένα δοχείο με αλάβαστο μύρο που το άνοιξε και μας κουβόλησε όλο το σπίτι και όλη η Βιθανία. Τέτοιο βαρύ άρωμα που ήταν. Τέτοιο βαρύ άρωμα που ήταν. Μας κουβόλησε ο τόπος ολόκληρος. Ο Ιούδας ο Ισχαριώτης και έπλαινε την κεφαλή του Κυρίου και τα πόδια του Κυρίου με το άρωμα. Είπε ο Ισχαριώτης ότι αυτό το άρωμα έπρεπε να πουληθεί γιατί έχει αξία 300 δινάρια, λέει. Για πιεντζάμπα τώρα. Αυτά τα λεπτά μπορεί να τα πουλάγαμε και να τα μοιράσουμε στους λογούς. Αυτός δεν τον ενδιαφέρει στους λογούς, τον ενδιαφέρει για την τσέπη του. Ο Ιούδας. Για την τσέπη του τον ενδιαφέρει. Αφήστε, λέει, τους το Χούς είπε, διότι αυτό έγινε από το πρώτο ενταφιασμό μου, λέει. Πρωτού μεταφιάσουν εμένα, έγινε αυτό. Διότι οι φτωχοί δεν θα λείψουν ποτέ από σας. Ούτε λείψανε, ούτε θα λείψουνε. Ούτε η ισότητα που έλεγε ο Ρώσος θα έκανε τότε η ισότητα, γιατί άλλοι πήγανε. Ναι, με τον δεκτήριο να πηγαίνανε να πάρουν τη σημαίνα στο ψωμί και οτιδήποτε. Βαρβαρότητα,
Τρομερή βαρβαρότητα. Λοιπόν, και την άλλη μέρα είπε ο Κύριος, θα πάτε εκεί απέναντι, είναι μία όνος δεμένη και έχει ένα κουδάρι το οποίο έχει ηλικία για σαμαρώμα. Αλλά δεν έχει καθίσει κανένας απάνω στο κουδάρι αυτό και εσείς θα πάτε να πάρετε το κουδάρι. Να το πιάσετε, είναι λιτό. Το πιάσετε, από εδώ, από εκεί, το πιάσετε. Τους φωνάζει το αφεντικό. Γιατί το παίρνετε το κουδάρι. Θα του πείτε ότι το χρειάζεται ο Κύριος. Πάρτε το ίδιο. Το πήραν και το πήραν σε ένα τόπο εκεί κοντά, λίγο πιο πάνω από τη Μάρθα, το ναό της Μάρθας. Λίγο πιο πάνω είναι μια ραφούλα και εκεί τους στρώσανε ρούχα πάνω και καβδάει ο Κύριος και πήγε στο Ιερουσαλήμα θριαμβευτικά. Με θρίαμβο. Όλοι ήσαν με τα βάλια, με φίγγες βαΐων, αλλά και με κλάδους ελέας και φωνάζανε «Οσανά, δοξασμένε, βασιλιά». Αυτός είναι που ανέστη το δικατέρα του Ιαρίου, αυτός είναι που καθαίρεσε τους απλούς, αυτός είναι για τα θαύματα που σκεφτόμασταν ο κόσμος. «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος». Εν ονόματι ο Σανάγιε Δαβίδ, απόγνωστο του Δαβίδ, ο Κύριος. Και μπαίνει από τη χρυσή πύλη του Δαβίδ, από τη Βιθανία. Αυτή η χρυσή πύλη, η χρυσή πύλη αυτή, όταν πέρασε ο Κύριος με το κουδάρι, η μαθητά του έκλεισε και θα ανοίξει στη Δευτέρα Παρουσία, μένει κλειστή αυτή. Δεν ανοίγει, είναι ολόκληση όμως. Τόνος χρυσός. Ναι, ολόκληση. Τη βλέπεις από μακριά και είναι κατακίτρινη. Καθαρό. Καθαρό χρυσό. Αυτή την πύλη την είχε φτιάξει ο Δαβίδ. Ναι. Και πήγε στα Ιερουσαλήμα και τους είπε τα πολλά ουέ που είναι γνωστά σε όλα τα Ευαγγέλια. «Ουέ ημίν γραμματής και φαρισαί υποκριτή». Λοιπόν, και ερχόμαστε παρακάτω, άλλος Ευαγγελιστής λέει ότι το καιρό εκείνο επανάγων ο Ιησούς στην πόλη επείνασε. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι τον Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, τον Σφαιρινό. Το καιρό εκείνο επανάγωνε, ανέβαινε στην πόλη, γιατί τους έλεγε «Θα πάμε», λέει, «Ιδού αναβαίνουν στη Ιεροσόλυμα», λέει. Αλλά ουχή στην πήγε ο Ιερουσαλήμ, εις την Άνω Ιερουσαλήμ, εις τη Βασιλεία των Ουρανών, εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάω, λέει. Λοιπόν, και ειδών συγκίνη μία επί Χριστοδού, είδε μια σηκιά στον δρόμο, και ήρθεν από αυτής και ουδέν έβρε, δεν βρήκε καρπούς. Παραφύλλα μόνο. Και την επετίμησε, την κατηράστηκε. Μη και τι κάνεις καρπούς στον αιώνα. Και ξαφνικά η σηκή εξέρανθη. Και θαύμασαν οι μαθητές πως τέτοια σηκιά θηρίου να ξεραθεί απότομα με ένα λόγο. Του λέει ο Κύριος ότι αν έχετε πίστη και δεν διακριθείτε, όχι μόνο θα ψυχισποιείτε, αλλά ακόμα και στα όρη, αν θα πείτε, αρθίσετε και βληθήσετε στη θάλασσα ή ό,τι άλλο ζητήσετε στην προσευχή σας, πιστεύετε στο δίκιο σας. Όλα αυτά. Με την πίστη όμως. Με την πίστη και με την προσευχή. Αλλά έχουμε αυτή την πίστη. Και όλοι μπορεί να μετακινήσει ο άνθρωπος. Αλλά δυστυχώς δεν είμαστε αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Λέω εγώ για τον εαυτό μου τώρα. Και για τον άλλο κόσμο.
σχόλια τόπος. Όταν πήγε στην πόλη όμως, το ρωτήσαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Εν ποια εξουσία τάρθα πήγες. Ποιος έδωσε την εξουσία, λέει, να κάνεις αυτά τα θάματα που κάνεις. Θα σας ρωτήσω κι εγώ ένα λόγο, είπε. Εάν θα μου αποκριθείτε, μου απαντήσετε. Όχι, εγώ εν ποια εξουσία τάρθα πήγω. Και ρωτάει ο Κύριος στους Φαρισαίους. Από πού είχε εντολή ο Ιωάννης να βαπτίζει, εκ του ουρανού ή εξ ανθρώπου. Και αυτοί σκεφτήκαν με αυτή την πονηρία τους, ότι αν θα πούμε εξ ουρανού, θα μας πει γιατί δεν ξέρεσαι στον Ιωάννη. Αν θα πούμε ότι τον είχαν ορίσει άνθρωποι τον Ιωάννη να βαπτίζει, τότε φοβόμεθα τον όπλο, διότι πάντες τον Ιωάννη τον έχουν για προφήτη. Και αποκρίθησαν και είπανε ουκ είδαμε, δεν το ξέρουμε. Ούτε και ούτε σας λέω. Αλλά ακούτε μία παραβολή. Ένας πατέρας είχε δύο παιδιά, δύο γιους. Και λέει στο πρώτο του παιδί, τέκνο μου πήγαινε σήμερα και εργάσουμε το αμπελόγι μου. Το αμπέλι. Ναι. Και αρνήθηκε. Είπε ου θέλω υπάγω, δεν πήγαινε. Αλλά ύστερον όμως μεταμεληθείς, πήγε και εργαστήκε. Και έπειτα έρχεται το δεύτερο γιο αυτού. Του λέει, τέκνο μου, είπα εν και εργάσου σήμερα ενώ με δόλου μου. Ναι κύριε, τώρα πηγαίνω. Και ήταν αυτό, δεν πήγε. Ποιος από τα δύο παιδιά επίσης το θέλημα του πατρός του. Ο πρώτος είπανε. Επόρνε και η τελώνε είναι πρώτης βασίλεια του πρόγραμμα. Αυτοί που πιστέψαν και μετανοήσαν. Οι δε γη της βασιλείας θα εκλειθούν έξω, στο κτίριο το αιώνιο. Εκεί θα πάνε, λέει. Οι άνθρωποι του Θεού θα πάνε στην κόλαση. Αυτοί που μετανοούνε θα πάνε στο παράδεισο. Διότι πιστέψαν. Γι' αυτό λέει το απολυτίκιο της ξερατής γης. Της ξερατής γης για την ακαρπία του επιτίμιον. Επιτίμιο. Ο βυθέντες αδερφοί είναι ακαρπούς αξίους των αδενείας προσάγωμεν, το παρέχονται ημίν το Μέγα Έλλειος. Ποιος θα δίνει το Μέγα Έλλειος, ο Κύριος. Λοιπόν, ακούτε και μια άλλη παραβολή, λέει, ότι άνθρωπος της, ένας άνθρωπος, ήταν οικοδεσπότης, ο οποίος εφύτευσε αμπελώνα, λέει, αμπέλι, μεγάλο. Το περιέφραξε, έκανε περίφραξη, το κτήμα, οικοδόμησε πύργο, οικοδόμησε και λινό, έκανε και κατοικίδι για τα σαβίδα. Και το εξέδωκε σε γιούρους. Και έβαλε γιούρους μέσα, να το καλλιεργήσουν και να τρώνε εκείνη για να φάει και ο νοικοκύρης. Φάει και ο νοικοκύρης στο μεριδιό του. Όταν ήρθε ο καιρός των καρπών όμως, απέστειλε ο Θεός, ο Κύριος, του οικοδεσπότης, τους δούλους του, τους προφήτες του, για να πάρουν το εισόδημα του αμπελιού. Και είδαν οι γεωργοί, τους δούλους του Κυρίου, όν μεν έδειρον, όν δε απέκτηνον, όν δε ελιθοβόλησαν. Και έπειτα έστειλε άλλους προφήτες, πλήγωνε τον πρώτον, πολύ περισσότερος, και επίσαν και αυτούς ο Σάπτος. Έπειτα είπε, ασύλλο τον Υιό μου, τον μονογενή, μήπως τραφούνε, και με δώσει τη γεωγονία. Μήπως τραφούνε, λέει. Οι δόντες δε οι γεωργοί, τον Υιόν του Κυρίου, είπανε, ιδού ο κληρονόμος. Αυτός είναι ο κληρονόμος, λέει. Δεύτε αποκτήνουμε αυτόν, θέλατε να το σταυρώσουμε, να το σκορτώσουμε. Και συνέλαβαν τον Υιόν του Κυρίου και το εξέβαλαν έξω του αμπελώνος, γιατί ο αμπελώνος είναι η εκκλησία, έξω του αμπελώνος και απέκτανε. Όταν έρθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργής αυτής,
άρων-άρων απολύσει αυτούς. Και τον Αμεδόνα θα το δώσει άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα δώσουν τους καρπούς στον γερό. Αυτοί που θα δώσουν τους καρπούς στον γερό. Ναι. Ουέ ή μην γραμματείς αριστεί και υποκριτέρι. Ναι. Εγώ ήθελα να σκεπάσω, λέει, όπως η όρνης, τα νοσία αυτής. Όπως η γλώσσα, τα πλέον. Αλλά εσείς δεν ειθελήσατε. Δια τούτο αφήεται η γη ούτε έρημος, μέχρι άρτη γυφτείτε, ευλογημένος, ερχόμενος, εν ονόματι Κύριε. Μέχρι τότε. Και το 70 μετά Χριστόν πέσανε οι Άραβες, οι γειτόνιοι, και ξεκυλιάζαν τις γυναίκες τις εγκυμονούσες και τα έμβρια τα πετάνε στο χιλιά. Οπότε ρημώθηκε. Και ο ναός της Σοδομότης καταστράφηκε. Το κρεμίσαν και χτίσαν το τέμενο στο Ομάρ εκεί. Ναι, έχουμε τούτικο τζαμί τώρα εκεί. Λοιπόν. Ερχόμεθα τώρα τη Μεγάλη Παρασκευή, η γιορτή του Ναζίμου. Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Όχι Παρασκευή. Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Και είπε ο Κύριος, επιθυμία μου, επιθύμησα να πάω το τελευταίο Πάσχα μετά των μαθητών. Αλλά για να μην μάθει τίποτα ο Ιούδας και πάει τους προδώσει εκεί στο σπίτι, θα τους έζανε, και αν ονόμαζε το σπίτι. Δεν ονόμαζε το σπίτι. Έσυλε δύο μαθητάς, τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Θα πάρει στην απέναντι κόμη, λέει, και θα δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος κρατάει κεράμιον ή ύδατος στη βλάτη. Θα τον ακολουθήσετε εκεί που θα πάει εκείνος, εκεί θα πάτε κι εσείς. Και θα πείτε στον οικοδεσπότη, πού είναι το κατάλημα που θέλει ο διδάσκαλος να πάει το Πάσχα μετά των μαθητών. Και θα σας δείξει ανώγιο μεγάλο, στρωμένο. Εκεί θα ετοιμάσετε, είπε το Πάσχα. Με σημάδι. Αυτό θα δείτε, λέει, για να μην μάθει τούτο ο Ισκαριώτης. Και το βράδυ πήγανε και ο Χριστός με τους υπόλοιπους παθητάς και ο Ιούδας μαζί. Τους έβαλε στη σειρά εκεί και τους έφυγε τα πόδια. Με την πετσέτα στο λόγο. Στη ζώνη κρέμασε τη δεκάλη με νερό και ο Πέτρος αρνήθηκε. Λέει, όχι Κύριε, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ να πλύνω τα πόδια σου και όχι εσύ τα δικά μου. Ναι. Εάν δε Σίμων δεν δεχτεί να σου πλύνω τα πόδια, δεν έχει θέση με τεμού εν τη βασιλεία του Πάνω. Καμιά τόση. Άμα είναι έτσι, λέει, να μου πλύνεις και την κεφαλή και ολόκληρο το στόμα, και τα πόδια. Εδώ παίρνω. Αρκεί να έχω θέση. Και έτσι έφτιανε τα πόδια του μαθητών του, ο διδάσκαλος, ο Θεός, ο Παντοδύναμος, ο Πολιέστας, ο Πολιέλαιος, που αγαπάει τους δικαίους και ελεεί και τους αμαρτωλούς. Λοιπόν, και έπειτα είπε η παραβολή της Αμπέλου, εκεί ήταν μια κλιματαριά σε μια γωνία, η οποία ζει ακόμα, ζούσε μέχρι το 80 που ήμουν εκεί, ζούσε η κλιματαριά. Φαντάσου τώρα κοντά 2.000 χρόνια και ζούσε η κλιματαριά ακόμα. Εγώ είμαι η Αμπέλος η αληθινή, είπε, εκεί είπε την παραβολή της Αμπέλου. Εγώ είμαι το αληθινό Αμπέλου, είπε. Και εμείς τα κλίματα, εσείς τα κλίματα, λέει. Όποιο κλίμα, και ο πατέρας είναι γεωργός, ο γεωργός. Όποιο κλίμα μένει εν ημί, ο πατέρας είναι γεωργός, καθαίρει αυτό, είναι απλό να καρποφέρει. Καθαίρει περισσότερο καρπό, λέει. Όποιο κλίμα κοπεί από μένα, θα ρυθεί έξω, θα ξεραθεί και ανεβάζουν τα κλίματα στη φωτιά να τα κάψουν. Ναι. Λοιπόν, και έπειτα καθίσαν στην τράπεζα. Δεν θα έκανε αρνή.
γιατί δεν ήταν Πάσχα, ήταν η γιορτή των Αζύμων αυτή την ημέρα. Η Παρασκευή κάνανε το ψωμί το άζυμο. Δηλαδή άζυμο είχε να πει με χωρίς σημάρι. Χωρίς προσύνη. Το ζύμο. Κουκούδα το ζύμο. Αρβανήθηκα. Και καθίσανε στην τράπεζα. Και πήρε τον άρτο. Ένα ψωμί ένζυμο. Άρτος, άρτο και να πει ψωμί από αυτό που τρώμε σήμερα. Λαμβάνει τον άρτον Ιησούς, το ευλόγησε, το έκοψε και το μοίρασε σε όλους. Λάβετε, φάγετε, είπε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτίων. Κόβετε από το σώμα μου, λέει, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας. Και μετά το δειπνίσει, όταν κοιτάζανε, ακόμα άλλοι ξυμπάγανε ακόμα, εκεί στο τραπέζι και είπε ο Κύριος ότι κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Και κοίταζε ο ένας τον άλλον. Ο Ιωάννης που ήταν στα δεξιά του Κυρίου πέφτει εδώ στο τράχη. Του λέει, Κύριε, μήπως είμαι εγώ? Όχι, του είπε. Ο εμβάπτης με τα μούρια στο πεινάει τον, λέει. Αυτός που μου βουτάει το ψωμί στο πιάτο, λέει. Αυτός είμαι. Του φανέρωσε εκεί τον Ιωάννη, τον Ισκαριώτη. Λοιπόν. Και ο Υιός του ανθρώπου, λέει, υπάγει, ναι, δεν το πείτε ότι πήδη σε ένα νέος. Και μετά το διπνίσε, λαμβάνε το ποτήριο, ένα ποτήρι ήταν. Το ευλόγησε και είπε, πίετε σαν του πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το Χριστιανής Διαθήκης, όπως γίνεται η σημερινή λειτουργία και η παντοτινή λειτουργία. Και έπειτα είπε για τον Ιούδα. Ο Υιός του ανθρώπου, λέει, υπάγει καθώς διέγραφε, όπως μιλώνω, καθαίδε. Αλλά ο του ανθρώπου τούτου, λέει, αλίμονο από αυτό τον άνθρωπο, ήταν καλύτερα να μείνει και γεννηθεί παρά που γεννηθεί. Και έφυγε από το τραπέζι ο Ιούδας και πηγαίνει στο ναό και είπε, τι μου δίνετε για να σας το παραδώσω εγώ. Και οι ιερείς εκεί του βάλανε στο μπαγκάρι απάνω 300 αργύρια. Τα σε πόνι ο Ιούδας, αλλά δεν μπαγκάρι. Έτσι πόνι ο Ιούδας. Και περίμενε πότε θα βγει έξω, γιατί ήξερε καλά ότι δεν έπρεπε να πάει εκεί στο όρος των Ελαιών. Στο όρος των Ελαιών. Εκεί πήρε πάντα και προσευχόταν ο Κύριος. Και πηγαίνει. Και είχε μαζέψει τη σπήρα όλη, τους υπηρέτες, με ρόπαλα, με μαχαίρια και ρωμένει στα ότι ήταν ακόμα κοντά του. Και περίμενε ευκαιρία να τον δει και πηγαίνει και παίρνει τους τρεις μαθητάς και μπήκε μέσα στον κήπο και είπε ότι εγώ απόψε θα παραδοθώ. Παραδίδομαι, αδερφέ. Για εσείς θα σκανδαλιστείτε όλοι. Θα σκανδαλιστείτε όλοι. Ναι. Έχει τέτοιο θυμό ο διάβολος που θα σκανδαλιστείτε όλοι. Είπε ο Πέτρος, όλοι να σκανδαλιστούνε, εγώ δεν σκανδαλίζομαι. Είμαι έτοιμος και φυλακή να έρθω μαζί σου και σε θάνατο ακόμα. Του λέει, Σίμων, για σένα εδεήθην ιδιαίτερος, είπε. Ναι, διότι τάφτη τη νυχτή, τρεις απαρνητισμένοι και πρωτού αλέκτρο φωνής. Πρωτού και λαλείς ο γόγορας, τρεις φορές θα με αρνηθείς, παιδί, είπε στον Πέτρο. Λοιπόν, και ο Ιούδας είχε πει ότι ό,τι να φιλήσω, λέει, αυτόν θα πιάσει. Και πηγαίνει ο Ιούδας, χαίρε Ραβί, του λέει, λάσε, και τον φίλησε στο μέτρο. Του λέει, Ετέρε,
Δεν είπε παλιάνθρωπε, είπε φίλοι. Ετέρε του λέει, με φίλοι μου απαραντήσει το διδάσκαλο σου. Και εκεί άρχισε το μαρτύριο. Εκεί τις κλωτσές που έφυγε, τα σπροξίματα και τα πάντα. Αλλά άλλοι ευαγγελιστές έχουν γράφουν άλλα. Αλλά στο ίδιο θέμα, στο ίδιο θέμα δεν έχουν. Ναι. Παίρνουν το ένα μέρος του Ευαγγελίου. Το βιάσανε και από μακριά πηγαίνανε ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Από μακρόθεντη. Ακολουθήσανε από πολύ μακριά. Και το πήγανε πρώτα στον Άννα. Ήτανε Πεθρός του Καϊάφα. Ο Καϊάφας ήταν τότε αρχιερέας. Ήταν γαμπρός του Άννα. Πήγα στον Άννα πρώτα. Και καλέσανε εκεί πολλούς ψευδομάρτυρες, αλλά δεν βρήκανε κανένα να στηρίξει την κατηγορία. Κάνε δεν βρήκανε να στηρίξει την κατηγορία. Κάποιος όμως είπε, εγώ τον άκουσα να πει μια φορά, ότι δύναται να καταλύσει τον ναό, να τονίσει τον ναό, και σε τρεις ημέρες το οικοδομήσει. Τα ακούς, του λέει ο Άννας, τι σου κατομετρήσει. Ο δε Ιησούς, εσύ ο. Δεν έλεγε να πω κάτι. Εσύ ο. Ένας δούλος εκεί, βλέπετε γιατί ήταν λέει ο παρελθικός που είχε θεραπεύσει και γίνει καιρός αυτός, είχε πάει υπηρέτηση στον Άννα τον αρχιερέα. Συμφωνείται και πήγε το δώσε σκαμπίδι του Κυρίου. Γι' αυτό του είπε, εάν κακό σε λάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Αν καλό σε λάλησα, γιατί με δέρνεις. Γιατί με δέρνεις. Λοιπόν, στον δρόμο που πηγαίνανε, ο ευαγγελιστής Μάρκος ήταν νεαρός. Πεδάριο δηλαδή. Ήθελε να παραστήσει την εικόνα του Ιωσήφ του Παγκάλου. Γδύθηκε, τυλίχθηκε με ένα σεντόνι και πήγε και έκανε υπόκληση μπροστά στον Κύριο την ώρα που το πήγαινα. Και κάνανε να τον αρπάξουν, αυτός αφήνει το σεντόνι και έφυγε μέσα στο σκοτάδι και δεν το πιάσανε. Δεν το πιάσανε. Ναι. Λοιπόν, ο Άννας τον έστειλε μετά στο Καγιά. Γιατί είπανε, εκεί ένοχος θανάτου λέει, όλοι μαζί. Ο Καϊάφας τον έστειλε στο Πιλάτο. Και ο Πιλάτος, αφού έμαθε ότι ήταν Γαλιλαίος ο Ιησούς, λέει, δεν έχω δικαίωμα εγώ να το δικάσω. Να το δικάσω εγώ ο Ηρώδης λέει. Και κατά σύμπτωση είχε πάει ο Ηρώδης στα Ιερουσαλήμ αυτές τις μέρες. Και τον έστειλε συνοδεία στον Ηρώδη. Τον είδε ο Ηρώδης, είπε αυτός είναι ο Ιωάννης που είχα πει και βοηθήσει εγώ και είναι ένας ημένας. Και τον ένισε με λαμπρό χιτώνα τον Κύριο, για εμπαιγμό δηλαδή, για κοροϊδία. Λοιπόν, και την άλλη μέρα το πρωί δικάστηκε ο Κύριος μαζί με δύο κακουρούγους. Είχαν ένα επίτιμο κακουρούγο, τον Βαραβά, αλλά επειδή ζήτησε χάρη να σώσει τον Κύριο, δεν ήθελε ο Πιλάτος να τον σταυρώσει. Λέει, ποιον θέλει να σας απολύσω, λέει, Ιησούν των Ναζαρινών ή Βαραβά. Το Βαραβά θέλουμε. Και τον Ιησού και τον Σταύρωσον. Σταύρωσον. Και παίρνει νερό και έδινε τα χέρια γιατί έχει ένα βαλκόνι απ' έξω το πρετόριο, το δικαστήριο. Νύπτωτας χείρας μου λέει, ότι με αθώωσε εκ του αίματος του Κύριου τούτου. Είχε πάει και η γυναίκα του Πιλάτου και του είπε μη κέτη για τον άνθρωπο αυτό. Λέει. Θα πάθουμε κακό του λέει. Μην το δικάζεις. Αλλά ξέρω και παλιά του. Ήταν για να γίνει όμως όλο.
Τον δικάσανε θάνατο. Εκεί το δίσανε με το... με το χιτώνα, το βασιλικό χιτώνα. Είδε ο άνθρωπος, λέει, να το λέει. Μόλις τον είδαν, σταύρωσον. Είδε ότι μάλλον οχλαγωγία γινότανε. Γι' αυτό διέταψε να το σταυρώσουν. Το πήραν οι Φαρισαίοι συνοδεία και από έχει μια στροφή ο δρόμος εκεί που πιάνει την οδό του μαρτυρίου. Εκεί έπεσε στα πόδια του Σίμωνος του Κυριναίου. Έτσι το γράψαν οι Ευαγγελιστές. Ο Σίμωνος Κυριναίος ήταν από την Κυρίνια της Αφρικής, όχι από την Κύπρο, γιατί είχε η Κύπρο Κυρίνια. Το πήρανε Αγκαρία για να σηκώσει το σταυρό του Χριστού. Το παίρνει το σταυρό. Μα εμένα με βρήκατε, λέει, ντυμένος ήταν από και πάει για την εορτή, τη μεγάλη εορτή του Πάσχα. Εμένα με βρήκατε. Αλλά για να σηκωθεί αυτός ο σταυρός που ήταν 70 οκάδες, ένα μικρό, μικρός, έπρεπε να το ρίξει στην πλάτη. Και όπως είχε πήξει από τα αίματα του Κυρίου, από το Φραγγέλιο που τον χτυπήσανε, Φραγγέλιο, λουριά με μπύλες απάνω, εκεί που το χτυπάγανε έβγαζε αίμα, όπου το πάει. Και τον ακάρτινο Στέφανο. Πλέξαν και Στεφάνι από τα αγκάθια και του πάνε. Γιατί και το Στεφάνι είναι εκεί, κρέμεται. Στην κολόνα της, του ναού εκεί, της Αναστάσεως, στο Παναγιωτά. Λοιπόν, τον οδήγησαν μέχρι στον οδό του μαρτυρίου, το ανηφορικό δρόμο αυτό, γιατί έχει δύσκολα και τρίσκολα. Ανεβαίνεις, πού είναι. Στενός ο δρόμος. Και ο Κύριος πήγαινε χωρίς το σταυρό και μόλις το πρώτο αγωνάρι, στην πρώτη, όπως ανεβαίνουν, αριστερά, ακούμπησε το χέρι για να πάρει ανάσα. Δεν μπορούσε να στηριχθεί. Και έχει μείνει προσκύνημα εκεί πέρα. Έχει μείνει η στάμπα του χεριού του Κυρίου. Όπως ακούμε στο χέρι, με τα δάχτυλα όπως ήταν, εκεί γίνεται προσκυνητάρι σήμερα. Και έρχεται απάνω μέχρι το σπίτι της Βερονίκης. Η Βερονίκη ήταν αυτή η γυναίκα, η αιμορρογούσα, που την εθεράπευσε ο Κύριος. Λοιπόν, και εκεί βγήκε η Βερονίκη με το Άγιο Μαντήλιο και χώνεται μέσα στη συνοδεία που είχε με Ρωμαίους στρατιώτες. Σαν φίδι μπήκε μέσα και σκούπισε το πρόσωπο του Κυρίου και αποτυπώθηκε η εικόνα του Κυρίου στο Άγιο Μαντήλιο. Γιατί έχουμε και εικόνες που είναι αχυλοποίητες. Να πιέψαν κερία. Είναι από το πρόσωπο του Αγίου Μαντήλιου. Που είχε αποτυπωθεί στο μαντήλι του, που είχε σκουπίσει η Βερονίκη. Η Αγία Βερονίκη. Και έπειτα πήγανε πιο πάνω και είπαν να τον αφήσουν, να το αφήσουν το σαυρό κάτω και να τον προσώξουν πάλι του Κυρίου. Το αφήνει κάτω. Και γυρίζει ο Κύριος και του είπε ευχαριστώ στο Σίμωνα, το κοινό, τον πατέρα, τον Αλεξάνδρο και του. Αλλά θα γίνανε μπροστά ύστερα από 7 χρόνια, γιατί πήγε κάποιος Απόστολος εκεί και το γνώρισε τον το Σίμωνα. Το γνώρισε τον Σίμωνα και το ρώτησε. Του λέει, δεν μου λες, συγχωρείτε γιατί φεύγω από το ραμμένο και πήγαινε αυτά ο Βαλός. Λοιπόν, τα δύο του παιδιά ήταν τεμπέλιδες
Και είχε πάει ένας φίλος του Σίμωνος, 9 η ώρα το πρωί και κοιμόντουσαν από κάτω από την κλιματαρία. Το Πάσχα. Βρε τεμπέλες ακόμα κοιμόσαστε. Λοιπόν, έπειτα είπε γιατί, πού είναι ο πατέρας σας, λέει μέσα στο σπίτι με τη μάνα. Του λέει σήμερα θα πας φέτος στο Ιεροσόλυμο. Ναι, θα πάω. Για να σου δώσω ένα τάμα κι εγώ, όπως συνήθως γίνεται. Θα σου δώσω ένα τάμα. Λοιπόν, ήρθε η μέρα και πήγε ο Σίμων εκεί και ήταν αυτός που το πήρε στην Αγγαρία. Αλλά μετά τα παιδιά του ο Απόστολος αυτός που είχε πάει στη Κυρίνια τους είχε κάνει χριστιανούς και είχαν αλλάξει διαγωγή τα παιδιά. Γίνανε εργατικοί, γίνανε φιλότιμοι να υποτάσσουν τους γονείς και απορούσε ο πατέρας τους. Ρε τι πάθανε τα παιδιά μου και γίνανε έτσι. Τι έχουν πάθει. Γιατί αλλάξανε τόσο πολύ. Γίνανε εργατικά τα παιδιά και υπάρχουν. Περίεργο πράγμα. Μια μέρα πήγε ο Απόστολος για να δει τα παιδιά εκεί πέρα και το συστήσαμε στον πατέρα τους, το Σίμωνα, αυτό που είχε σηκώσει στο Σταυρό. Το κοιτάζει, το ξανακοιτάζει. Λέει κάπου σε έχω δει εσένα. Του λέει εγώ δεν σε ξέρω, εσύ δεν με έχεις δει, πού με ξέρεις. Να σε ρωτήσω λέει, τη τάδε χρονολογία πριν από 7 χρόνια της πάει στα Ιεροσόλυμα. Λέει ναι. Εσύ δεν ήσαν σε αυτό το μέρος, σε αυτή τη γωνία. Με σημάδι λέει. Πού σε πήρε έναν Αγγαρία. Ναι, εγώ ήμουν λέει. Λοιπόν, άρα Σίμων λέει αυτό το καλό που έκανε στη Σίλη. Τι καλό ήταν αυτό που έκανε. Ήταν ο Σταυρός του Χριστού. Τι λες, αξιώθηκα εγώ να πάρω το Σταυρό του Χριστού. Ναι. Λοιπόν, να με συγχωρείτε, γιατί σας κούρασα και εγώ δεν μπορώ να σε κάνω. Εγώ όρεξα να μιλήσω τρία ημερώνια. Λέγε. Όχι, φτάνει. Δεν θα πας στην Ανάσταση. Πήγες το παππού μου. Έχουμε καιρό. Τι το ρώτησες, θα πας στην Ανάσταση. Για Ανάσταση. Δεν έχουμε θέμα άλλο. Λοιπόν, το σταυρώσαμε το εκεί. Εν μέσω δύο κακού. Αλλά δεν έβγαλε καμιά φωνή. Ήχθη ως πρόβατον της φαγής, ο σαμνός άγωμος. Ούτε όχλαινε καν. Και απολούσαν όλοι. Και σταυρώθηκε εν μέσω δύο κακουρούμων. Λοιπόν, πρώτα το κδίσανε και μοιράσανε τα ρούχα. Ο χιτώνας που ήταν άραχος από πάνω μέχρι κάτω ρίξανε κλήρο και έπεσε κάποιο 19 ονόματι Μαρτίνος από τους έσκυλες. Αλλά το ρίξα πάνω και το οποίο έπιασε τραμούλα γιατί το ρίξα πάνω του χιτώνα του κυρίου για να ποζάρει μπροστά στο σταυρωμένο και τον έπιασε μια τρεμούλα που το έβαλε αμέσως. Ναι. Εκεί και οι κακούργοι τον ονείδιζαν αυτό. Οι Φαρισαίοι έλεγαν άδους έσωσε τον εαυτό του ούδη να το σώσει. Μα να το σώσει τον εαυτό του. Ας κατέβει από το Σταυρό δε, να πιστέψουμε κι εμείς. Να πιστέψουμε κι εμείς. Και είπε ο Κύριος, ένας από τους κακούργους,
έκανε παρατήρηση στον έτερο κακρού. Του λέει, γιατί μετανόησε ο ένας. Εσύ δεν φοβάσαι το Θεό, του λέει. Εμείς αυτά που κάναμε, καλά μας κάναν και μας κρεμάσανε. Αλλά ο Κύριος εδώ, τι το άτομο έβρασε, τι κακό. Για τη δικασία σου ναι, έζησε. Και άκουσε την κατηγορία, ο ένας του άλλου. Αυτή ήταν για φόρους, για μεγάλα εγκλήματα, και ο Κύριος ήταν αδίκως. Ο Κύριος ήταν αδίκως. Και είπε αυτός ο Καβούργος, μνήστε τη μου Κύριε όταν έρθει στην Βασιλεία σου. Αποκρίνεται ο Ιησούς και του λέει, αληθώς σύ λέγω, εσένα λέω, ότι από σήμερα με θεμού εν το παραδείσου. Θα πάμε όλοι στο παράδεισο. Ναι. Και σώθηκε αυτός ο Καβούργος. Όλοι κατεπίσω. Απέναντι απάνω στα βράχια ήταν ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής και η μητέρα του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου. Λοιπόν, της λέει, γίνε ιδού ο Υιός, αλλά αυτό το γίνε τι σημαίνει μας. Αμά. Το λέμε και γίνει και μαμά. Η γυναίκα σημαίνει. Ναι. Κάτι σημαίνει. Στην εβραϊκή γλώσσα. Γίνε ιδού ο Υιός σου. Δεν είχε κέρια να δείξει. Με τα μάτια. Ιωάννη ιδού η μήτρη σου. Να μην υπάρχει καμία κατηγορία ότι η Παναγία είχε και άλλα παιδιά. Αποκλείεται. Η Παναγία έμενε παρθένος έγκυος και παρθένος γέννησε και όλα αυτά. Και τι έγινε ο Χριστός, έγινε άνθρωπος. Γιατί το πνεύμα του Θεού έγινε άνθρωπος στην κοιλιά της μητέρας, της Παναγίας και της έδωσε το αίμα της. Γι' αυτό στο Σταυρό είχε πλημμύρισει από τα αίματα του Κυρίου. Κακώς λένε, είναι ξένα αυτά που λένε μερικοί, ορισμένοι. Ναι. Και αφού είδε όλα ότι ήταν έτοιμα, είπε διψώ. Και τρέχει ένας στρατιώτης και βουτάει το σφουγγάρι και το δένει στο καλάμι, το σφουγγάρι, στο ξύδι. Και του το έβαλε στα χείλη να πεπιλήσει. Και αφού το έλαβε το όξος, είπε τετέλεστη. Τέλος. Και πέθανε. Παρέδωκε το πνεύμα. Οι δύο κακούργησαν στον Ταΐμβο και είπαν οι περισσότεροι στον Πιλάτο ότι δώσε διαταγή ή να καταγώσει τα σκέλη, να σπάσουν τα κόκαλα για να πεθάνουν. Γιατί να μην μείνετε στο Σταυρό, γιατί ξημερώνει το Πάσχα. Ναι. Στο κακούριμα δεν τους ένοιαζε, τους ένοιαζε να φάνε το Πάσχα. Αυτό ήταν τους Εβραίους. Λοιπόν, και έρχονται στον πρώτο κακούργο στρατιώτη και κατέβασαν τα σχέδια του. Λειτουργάνε τα κραφιά από τα πόδια και το πιάσανε ένας από εκεί και ένας από εδώ και το σκίσανε. Και κόκαλο. Πέθανε. Έρχονται στον έτερο κακρού και κάνε και αυτόν του ήλιο. Κατέβασε και αυτού τα σχέλη. Ερθόντας επί τον Ιησού, δεν κατέβασαν από τα σχέλη του Ιησού, γιατί τον είδαν ήδη νεκρός. Αλλά ίσως επί των στρατιωτών, εκένδυσε την πυράνα του με την δόχη και ευθέως εξήθαν αίμα και είδω. Και ώρα κάθε μαρτύρηκε, λέει, εγώ το είδα, είμαι μαζί. Ότι βγήκε νερό και αίμα, σημαίνει
ότι ο Χριστός έκανε ένα τόσο. Αυτό σημαίνει. Τότε ο... ο Ιωσήφ ο Αρημαθέας πηγαίνει, τόλμησε να πάει στο Πιλάτο. Να ζητήσει το σώμα του Ιησού για να το θάψει. Δώσ' μη, λέει, αυτό το ξένο, να του δώσω τόπο εγώ να καθεί, γιατί δεν είχε τόπο. Γιατί τους στάβανε στα τίματα δικά τους. Δεν είχε τόπο, γιατί είχε τόπο. Δεν είχε κοινό νεκροταφείο. Μετά έγινε κοινό νεκροταφείο. Για τους ξένους όμως. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Και απόρρισε τώρα ο Πιλάτος. Πώς πέθανε τόσο γρήγορα ο Χριστός. Και κάλεσε τον Κεντυριώνα και έμαθε από τον Κεντυριώνα ότι απέθανε ο Χριστός. Και τότε δόρισε το σώμα του Ιησού. Ο Κυριναίος αγόρασε αρώματα. Συγκώνει καθαρά, πανταλόν και αρώματα έως 100 λίτρα. Τα κουκουλάζει. Και παίρνει και για τον Νικόδημο να τον βοηθήσει, βοηθός, και τον γνώρισε τον Ιησού την τελευταία μέρα, πριν δύο μέρες, πρώτο του Σαββρώτου. Και τον κυδεύσανε σε κενό μνημείο. Δεν είχαν βάλει άλλο να το πω μέσα, και το είχε φτιάξει για τον εαυτό του, μέσα στο βράχο, για να τον μισεί. Βάλα μέσα στο βράχο. Και είπαν οι Φαρισαίοι, γιατί το έδωσες, λέει, το να το θάψει ο Ιωσήφ, λέει. Και αν πάνε οι μαθητές του τη νύχτα και το κλέψανε, λέει, τότε θα γίνει, και πού είναι ότι αναστήθη, τότε θα γίνει μεγάλο χειρότερο από τι έγινε μέχρι τώρα. Και το Θεό ο Πιλάτος έχετε προσχωδία, λέει, να σφραγίζει τον τάφο, να μην σφραγίζει τον τάφο, να μην πέφτει. Το στρατό να μην πήρε τρία ημερώνυτα και να μην φύγει από εκεί. Ναι. Λοιπόν. Αλλά ο Χριστός αναστήθη όμως. Βροντία ακούστηκε. Μια βροντία ακούστηκε. Και ο Χριστός μας αναστήθη. Παππού, συγγνώμη λίγο. Έχουμε εδώ μια εικόνα να σας πει. Έχουμε μια εικόνα εδώ που δεν ξέρω πέρα, σε όλοι μα πρέπει να είναι, που δείχνει κάποια σκηνή μαρτυρίου. Είναι τα δυο του πόδια, σε ένα υπόγειο μας δείχνει εδώ. Δεν υπάρχει. Είναι, είναι σε δύο στρογγυλά τα πόδια του. Σε δύο ναι. Φύλλες, ναι, και παράλληλα να. Για ένα λεπτό. Φυλακή είναι. Η φυλακή, απομονωτήριο. Ναι. Κράτα το λίγο. Πήγα. Ναι. Λοιπόν, μας το δείχνει με δεμένα τα χέρια. Στη φυλακή. Ναι. Και τα πόδια δεμένα από κάτω με αλυσίδες. Ναι. Είναι κάποια σκηνή βασανιστήριο εκεί μέσα, Ναι. Τον δείχνει. Ναι. Και πού είναι η μικρή εικόνα, εδώ πάλι δείχνει ότι τον σταυρώνουν κάτω, ακριβώς. Το σήμερα που πήραν το τύριο. Ναι. Είναι ακριβώς την ώρα που κάποιος κρατάει την επιγραφή εκεί. Ναι. Και δείχνει πως τον σταυρώνουν κάτω και μετά σηκώνει τον σταυρό. Ναι. Μάλιστα. Την ώρα που καρφώνεται, είναι αυτές οι εικόνες δεν υπάρχουν, τις έχουν φέρει και εμένα από εκεί πρέπει. Από εκεί. Δεν υπάρχουν αυτές οι εικόνες εδώ. Από εκεί. Λοιπόν. Γι' αυτό τις δούνε. Να με συγχωρείτε γιατί εγώ σας κούρασα πάρα. Όχι, ήταν πολύ ωραία και επίκαιρα όλα αυτά. Ωραία. Καταδύναμη. Είναι στη φυλακή εκεί. Στη φυλακή είναι εκεί. Ναι, και τα ποδαράκια με αλυσίδες μέσα. Αδείς που τα έχουν εκεί μέσα. Είναι στο πρετόριο, είναι η φυλακή εκεί που δικάστηκε. Α, εκεί. Σκοτεινός ο χώρος. Είναι βράχος. Είναι μέσα βράχος. Στη τελευταία φυλακή. Και έχει δύο τρύπες. Δύο τρύπες στον ίδιο σου. Βγάλανε τα πόδια. Είναι ένα που βγάλανε από τη φυλακή. Και τον είχαν δέσει από κάτω από το βράχο τα πόδια. Από την πέτρα δεν τα πόδια. Εκεί που σκέφτεται να δει κάτι και του σκέφτεται να δει κάτι. Λοιπόν. Τώρα πήγε το εγώ δεν ήξερα. Α, ναι. Είχαμε την πόλη. Την Κυριακή. Κύριε, είχαμε. Πολλά λοιπόν. Δεν ξέρω αν τα είπα όλα καλά. Όλα να περάσουν, γιατί και τα άντρα, τα αυτά, τα τραγίδα και κλείσε όμως δεν
Μπορούμε να πάμε σήμερα, μας πάμε από τη φυλάδια στην εκκλησία, η σιωπή, τίποτα, ήταν στην πόρτα μας. Πώς είναι το μία λόγια, να πούμε, ιερέας, στην ωραία κλειδιά, τον κυριό, αυτό και αυτό συμβαίνει. Ακεί θα χάσουν το μισθό της τσέπης και θα χάσω το ουράνιο. Μπορείς να διαβάσει... Προσπαθήσω, 13-20. Διαβάζει και ο Γιώργος πριν κάτι να δάκει σε ωραία διαβάζει. Άλλο. 13-20. Προτείνω να διαβάσεις, να πούμε δύο λόγια. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε δύο στοιχεία από το σημερινό Απόστολο για να αναλύσουμε το τι μας λέει το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Παρακαλώ να ακούσουμε λίγο τι λέει ο Απόστολος, ο σημερινός, όσοι πήγανε στην Εκκλησία, να τον θυμηθούν πάλι. Το γάρ Αβραάμ, επαγγελάμενος ο Θεός, επίκα του δενός είχε μίζωνος ο Μώσε, όμως σε καθεαυτού, λέγον, ή μην ευλογών ευλογήσωσε και πληθύνω πληθύνωσε. Και ούτω μακροθυμίσας επέτυχε της επαγγελίας. Άνθρωποι μεν γάρ κατά του μίζωνος ομνίωσε και πάσης αυτής αντιλογίας πέρασης βεβαίως είναι όρκος. Ενώ περισσότερο βουλόμενος ο Θεός επιδείξε τις κληρονόμεις της επαγγελίας το αμετάθητο της βουλής αυτού εμεσίδευσε όρκο. Είναι αδιαδύο πραγμάτων αμεταθέτων εμείς αδύνατον ψεύσαστε Θεόν, ισχυρά παράκληση να έχουμε οι καταφυγόντες, κρατήσε τις προκειμένες ελπίδες. Είναι ως άγκυρα να έχουμε της ψυχής, ασφαλείται και βεβαία και εισερχομένη στο εσόδερο του καταπετάσματος. Όπου πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθεν Ιησούς, κατά την τάξη Μελχισεδέκ, αρχιερεύς και νόμενος εις τον αιώνα. Ας πάρουμε ένα στοιχείο, 103. Ας πάρουμε ένα κείμενο να δούμε τι μας λέει ο σημερινός Απόστολος. Ορισμένος δε επαγγελία του Θεού θα πραγματοποιηθούν, διότι όταν έδωκε ο Θεός τας επαγγελίας εις τον Αβραάμ ορκίστη ότι θα εκτελέσει ταύτα. Και επειδή δεν είχε κανέναν μεγαλύτερο του, ο Θεός εις τον οποίο να ορκιστεί, ορκίθη εις τον εαυτό του. Βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος όταν υπόσχεται κάτι πάνω από τον Κύριο δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο για να ατενίσουμε. Άρα γίνεται το απόλυτο. Είναι το τέλειο, είναι αυτό που θα μας δικαιώσει. Γι' αυτό από ό,τι υπόθηκε και από τον παππού κατέβηκε ο Θεός να πάθει για να δικαιωθούμε εμείς. Για να ακούσουμε αδερφέ εκεί το... Όπως ένας βρέφος είναι αδιάφορο... Λίγο πιο δυνατά γιατί δεν ακούνε. Όπως ένα βρέφος είναι αδιάφορο για το ότι του φορέσουμε, έτσι και ο αληθινός χριστιανός νήπιος εν Χριστώ πρέπει να μένει αδιάφορος για την ακριβή, πολυτελή, φανταχτερή ενδυμασία. Αυτός έχει φορέσει τον ίδιο τον Χριστό κατά το όσοι εις Χριστόν ευαπτίστηστε, Χριστόν ενεδίσαστε. Η προσκόλληση στην εντυπωσιακή περιβολή είναι γνώρισμα των ιών του κόσμου τούτου και των ειδωλολατρών. Όπως λέγει ο Κύριος, πάντα γάρ ταύτα εν έδνη επιζητεί. Δηλαδή, το τι θα τρώνε και πώς θα ντύνονται, το επιδεικτικό ντύσιμο είναι ένα είδος ειδωλολατρίας που εμπνέει η κοσμική νοοτροπία. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, αδέρφια μου, ότι από ό,τι υπόθηκε και στο πρώτο κείμενο, ότι ο Κύριος έδωσε όρκο εις τον άνθρωπο και ειδικά εις τον Αβραάμ, γιατί το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα ομιλεί για τον Αβραάμ και στον κάθε άνθρωπο. Η σπορά του Αβραάμ, σαν θάλασσα, σαν την άμμο της θάλασσα, να πληθύνει σε όλο τον κόσμο και να είναι ευλογημένο. Βλέπουμε εδώ ότι
ο Κύριος έδωσε το όργο του και ο Αβραάμ σαν πατριάρχης, από ό,τι μας έχει δείξει στην Παλαιά Διαθήκη και την Αγία Γραφή και τον έχουμε πρότυπο, είναι ότι τον Κύριο ποτέ δεν τον επίκρανε. Προσπαθούσε πάντοτε με την υπομονή του και την υπακοή του να εκτελέσει ακριβώς από τα άνωθεν τι του έλεγε ο Θεός για τα κάτωθε. Και στο τέλος δικαιώθηκε. Και βλέπουμε εδώ στον πατέρα που είπατε, αγαπητέ αδελφέ Γιώργο, ότι πρέπει ο πατέρας μας λέει ότι πρέπει να ομοιάζουμε σαν τα μικρά παιδιά. Βλέπουμε τα μικρά παιδιά ότι αυτή τη μέρημνα που έχουν οι μεγάλοι, εμείς που έχουν τα μικρά παιδιά, εμείς οι μεγάλοι δεν την έχουμε. Δεν την έχουμε γιατί υπάρχει ένα σημείο. Ποιο? Ιδιωτική μέρημνα δεν τη βγάζουμε από πάνω μας. Έχουμε μέσα στο πνεύμα μας, μέσα στην καρδιά μας, τη ιδιωτική μέρημνα, το τι θα κάνουμε σήμερα, το τι θα κάνουμε αύριο και το τι θα κάνουμε μεθαύριο. Και ο πατέρας μας λέει ακριβώς εκεί για το παιδί, ότι δεν τον νοιάζει τι θα φάει, πώς θα ντυθεί, πώς θα ζήσει σήμερα, αύριο και τι θα γίνει και αν θα αρρωστήσει, δεν έχει καθόλου μέρημνα. Γιατί? Γιατί αφήνεται στη μητέρα του και στον πατέρα του και είναι σίγουρο... Έχει εμπιστοσύνη στους γονείς, ναι. Εμπιστοσύνη. Ότι η μάνα δεν θα πει σύνη στο παιδί. Λοιπόν, παρακαλώ. Γι' αυτό κλαίνει το παιδί. 291. Να μη συγχαίει τον άνθρωπο κατά εικόνα του Θεού με τις αμαρτίες τις όποιες έπεσε. Αμαρτία είναι ένα επεισόδιο. Η πραγματική φύση του ανθρώπου, η εικόνα του Θεού, πάντοτε παραμένει. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ακριβώς ο πατέρας μας λέει ένα άλλο μήνυμα για το κείμενο αυτό το αποστολικό. Ότι ο άνθρωπος και ειδικά ο σημερινός άνθρωπος καταπιάνεται εύκολα, ποιο, ότι να, αυτός έκανε μία αμαρτία, έκανε αυτό. Και βλέπουμε πολύ καλά ότι ο πατέρας εκεί μας είπε ότι αυτή την αμαρτία είναι, πώς το πει Γιώργο, ένα επεισόδιο. Ένα επεισόδιο. Δηλαδή είναι κάτι που περνάει. Γιατί περνάει? Γιατί ό,τι αμαρτία και να υπάρχει στην ανθρωπότητα και σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ψυχή πάνω, αδέρφια μου, ο παππούς πρωτύτερα μας ανέφερε γιατί ο Θεός κατέβηκε στη γη, για να μας δώσει τον τρόπο για να ανέβουμε από την αμαρτία που είχαμε κολλήσει σαν στρίδια στη γη και να ανεβούμε και να έχουμε προορισμό σαν ανθρώποι, επειδή είμαστε άνθρωποι, που σημαίνει η λέξη άνωθεν, από τα άνωθεν, τι είχαμε κολλήσει κάτω. Άραγε, πραγματικά η αμαρτία είναι ένα επεισόδιο, εφόσον υπάρχουν τα φάρμακα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλοί άνθρωποι και εδώ που βρισκόμαστε, όταν έχουν ένα πρόβλημα σωματικό, αμέσως, δίχως χρονοδιβλή, δεν καθυστερούν καθόλου, τρέχουν στο γιατρό τους και συμβουλεύονται, και όχι μόνο συμβουλεύονται, αλλά λεπτομερώς του λένε προτού ένα μήνα, γιατρέ έτσι, 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 εδώ, εκεί, το ένα τ' άλλο, για να μπορεί να καταλάβει και να τον κουράρει και να του δώσει το κατάλληλο φάρμακο για να γίνει καλά.